Εκείνο που κάνουμε λοιπόν εμείς είναι ότι έχουμε ξεκινήσει, έχουμε ενημερώσει τους πολίτες, ένα αριθμό πολιτών, εθελοντών, οι οποίοι μετά στη συνέχεια, με περιορισμένο τρόπο, έχοντας πρόσβαση με κλειδάκι και μόνο, και όντας ενημερωμένοι, δίνουν τα βιοαπόβλητά τους, τα υπολείμματα τροφών, τα συλλέγουν σε ένα μικρό κάδο και στη συνέχεια σε ένα κάδο τοποθετημένο στη γειτονιά τους. Αυτό βλέπουμε εδώ και σχηματικά πώς λειτουργεί το Waste for Things, στη συλλογή οργανικών απορριμμάτων ως αφετηρία. Αυτό περιλαμβάνει ό,τι παράγει η κουζίνα. Δηλαδή τα καθαρίσματα από τα φρούτα, τα λαχανικά, καθώς και υπολείμματα τροφών τα οποία είναι για πέταμα. Όλα αυτά λοιπόν περνάνε από μία επεξεργασία. Όλα αυτά λοιπόν εμείς τα παίρνουμε, στη συνέχεια τα οδηγούμε σε μία μονάδα που έχουμε φτιάξει στο Χαλάντρι, όπου γίνεται ξύρανση και τεμαχισμός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί πάρα πολύ το βάρος του, στο 1 τέταρτο περίπου, και να παραχθεί ένα προϊόν, το οποίο το ονομάζουμε Forbi, Food Residue Biomass. Δηλαδή, να δούμε το προϊόν, είναι αυτό εδώ. Άκη, το βλέπεις, αυτό είναι το Forbi, το προϊόν δεν είναι κομπόστ, γιατί παράγεται και κομπόστ, θα το δούμε και στη συνέχεια. Το οποίο προϊόν δεν μυρίζει καθόλου, μπορεί να συντηρηθεί για πάνω από ένα χρόνο χωρίς κανένα πρόβλημα και μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί. Στο Πολυτεχνείο λοιπόν έχουμε κοιτάξει στη συνέχεια τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το υλικό. Ένας τρόπος είναι η παραγωγή pellets που βλέπετε εδώ. Λοιπόν, να το δει, Στάκη, το pellet. Είναι παραγωγή pellet από το ίδιο, από τα οργανικά απόβλητα. Εδώ το βλέπεις στο χέρι μου. Λοιπόν, είναι αυτό το pellet το οποίο αναμένει, από ό,τι γνωρίζω, μία έγκριση. Ναι. Για πιστοποίηση, έτσι ώστε να διαπιστωθεί τελικά πόσο ικανό είναι να χρησιμοποιηθεί σε σόμπες πέλε, για θέρμανση. Ακριβώς. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η δεύτερη επιλογή είναι μετά στη συνέχεια η παραγωγή κομπόστ από από συνεπεξεργασία του Forbi μαζί με τα κλαδέματα. Αυτό επιταχύνει την κομποστοποίηση κατά 3 με 4 φορές και παράγει το κομπόστ που βλέπετε εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα φυτά. Και στην τελική διαδικασία, έτσι, για να το πάμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Και στην τρίτη που γίνεται το βιοαέριο. Είναι το βιοαέριο. Λοιπόν, σε ένα βιοαντιδραστήρα που έχουμε στο Πολυτεχνείο, 4 κυβικά μέτρα, έχουμε πιλωτικά παραγάγει βιοαέριο. Παράγουμε περίπου γύρω στα 1,2 κυβικά μέτρα την ημέρα, τα οποία μετά στη συνέχεια συμπιέζονται και καθαρίζεται το βιοαέριο, παράγοντας αυτό που ονομάζεται bio-CNG, δηλαδή κάτι σαν το φυσικό αέριο, το οποίο μπορεί να είναι υγροποιημένο και το οποίο μπορεί να κινήσει το απορριμματοφόρο του Δήμου. Έχουμε λοιπόν μετατρέψει το απορριμματοφόρο του Δήμου για να μπορεί να κινηθεί με το βιοαέριο και πλέον είμαστε σε θέση να κάνουμε μια πραγματική εφαρμογή αυτού που ονομάζεται κυκλική οικονομία. Δηλαδή το ίδιο το απορριμματοφόρο το οποίο συλλέγει τα υπολείμματα τροφών, τα βιοαπόβλητα, κινείται στην τελική με αυτά. Μαζεύουμε σκουπίδια, το απορριμματοφόρο που τα μαζεύει τα καίει κιόλας ουσιαστικά. Έτσι. Είναι στην πράξη και καθαρά, νομίζω, Τάκη, η κυκλική οικονομία, αυτό που λέμε κυκλική οικονομία. Ακριβώς, με αυτόν τον τρόπο σώζουμε πετρέλαιο ή βενζίνη και παράλληλα αξιοποιούμε πλήρως το μοναδικό, επαναλαμβάνω, κλάσμα των απορριμμάτων, το οποίο δεν ανακυκλώνεται μέχρι σήμερα. Πρόκοπη, πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι και εγώ κάθισα και το χάζεψα έτσι με πάρα πολύ ενδιαφέρον και οι καλεσμένοι που είναι εδώ, θα τους πω τώρα ποιοι είναι, τους έβλεπα και τους δύο που τα μάτια στο μόνιτρο και χαζεύανε αυτό το οποίο μας παρουσίασες. Πρόκοπη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα και τον καλεσμένο σου, να είστε καλά. Και εμείς προχωράμε. Προχωράμε και πάμε να μιλήσουμε για ένα ποιητή. Πάμε να μιλήσουμε για τον Γιώργιο Σουρή. Έχει προταθεί 5 φορές κιόλας για το βραβείο Νόμπελ. Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Τώρα, κι αν δεν το γνωρίζετε, δεν έχετε διαβάσει. Άντε, στη χειρότερη περίπτωση κάτι έχετε ακούσει. Συμπληρώθηκαν 100 χρόνια.